Κύριε Αντώνη. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε. Τι σας βρήκε και εσάς, κύριε Αντώνη. Ναι, ναι, στα καλά καθόμενα. Στα καλά καθόμενα. Τώρα, εσείς τι καταλάβατε, κύριε Αντώνη, για πείτε μας. Εσείς είστε ο οδηγός του ταξί που σας κάλεσε. Έτσι. Ναι. Τι καταλάβατε, ναι. Πήγατε, την πήρατε, τι είδατε και τι καταλάβατε. Τίποτα, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Με δρομολόγησε το κέντρο. Ναι. 4 και 5 δόθηκε η κλίση. Ναι. Στο φράγμα, στο όνομα Ελευθερία. Πήγα εκεί, ήταν η κοπέλα. Ναι. Μπήκε μέσα στο πίσω κάθισμα, στα κτέρια Θεσσαλονίκη. Την άφησα εκεί, πληρώθηκα το κόμιστρο, αυτά και έφυγα. Όταν μπήκε μέσα, που ήταν η στιγμή όπου προφανώς είχε πέσει το παιδί στο νερό. Το ρίξε, γλίστρισε, τώρα δεν ξέρουμε τι λέει, τέλος πάντων. Τι σας είπε, σας είπε κάτι, οτιδήποτε, ήταν ταραγμένη, τίποτα. Τίποτα απολύτως, τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όχι, τίποτα απλώς. Διαισθανθήκατε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει. Να μην είναι ρε παιδί μου σε μια κατάσταση ελεγχόμενη, μπράβο. Όχι, όχι, όχι τίποτα από αυτό. Τίποτα. Κανονική κούρσα όπως κανονικά είναι όλες οι κούρσες. Όπως παίρνει ο κόσμος σε ένα ταξί. Όταν τα ακούσατε εσείς φαντάζομαι σοκαριστήκατε, έτσι. Εγώ δεν ήξερα τίποτα και με καλέσαν στην ασφάλεια και ρώτησαν περί τίνος πρόκειται. Με λένε έτσι και έτσι έχει γίνει. Είναι η κοπέλα που μετέφερες. Μετά το έμαθα από την ασφάλεια. Δεν ήξερα τίποτα εγώ. Και όταν σου είπανε, κύριε Αντώνη, ότι η κοπέλα που μετέφερες πριν την πάρεις και πετάξει το παιδί της στο νερό, πώς ένιωσες? Πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Μα είναι... Όχι, προφανώς και είναι πολύ λογικό. Η σκέψη και μόνο ότι μπορεί να συμβεί αυτό, και ήταν μια μητέρα που θα μπορούσε να έχει χρόνο. Τώρα, άρα, παιδιά, τώρα χωρίς να κάνεις αστυνομικούς, εάν σου έχει πέσει το παιδί, ακόμα και χωρίς να το θέλεις. Χωρίς να το θες, ναι, ρε παιδί. Ναι, δεν το θέλει. Το έχει πάρει το παιδί στο νερό τώρα. Ουρλιάζει, χτυπιέσαι, βουτάς στα νερά. Δεν πλάκα κάνεις τώρα. Δεν πες στο ταξί με την ησυχία σου να φύγεις. Μπορείς καλά. Άρα η γυναίκα τώρα. Τέλος πάντων. Ή ήταν ψυχρή δολοφόνος. Ή δεν ήταν καθόλου με τα καλά της. Ναι, αν από αυτά που τα συμφραζόμενα και τις πληροφορίες που έχουμε, προφανώς αυτή η γυναίκα. Τέλος πάντων, τα βρει δικαιοσύνη αυτά, τα έχουν οι γιατροί, οι αρμόδιοι. Ίδια να πούμε ότι αρνείται την κατηγορία της μέσω του δικηγόρου και αύριο να πούμε ότι θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή ώστε να απολογηθεί και να θυμίσουμε κιόλας ότι ο εισαγγελέας έχει ασκήσει σε βάρος της ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Λογικό. Κύριε Αντώνη, πόσο ήταν η κούρσα, δηλαδή πόση ώρα? Ένα τέταρτο με 20 λεπτά περίπου. Και δεν είπε τίποτε? Όχι, όχι. Κουβέντα. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Αντώνη. Και όχι τέτοια. Μη σου πήγουν τέτοια. Κανονικές κούρσες να παίρνεις. Μάλιστα.